Έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν το ίδιο ζήτημα. Ο φιλόλογος που είχα την ερώτηση θα απαντηθεί μετά, απαντήθηκε μερικά από το Δήμαρχο, οπότε δεν το συζητάω. Θέλω να θέσω δύο-τρία ζητήματα για το πολυκατοικίο, για τα οποία η αλήθεια είναι ότι με τον Δήμαρχο τα έχουμε συζητήσει. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούν και εδώ και από εσάς για να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί καθημερινά μας λέει για αυτά και θα ήθελα να πάρω την απάντηση και από εσάς. Υπάρχει όλη η ιστορία με το περιβόητο ισοθερμικό κάλυμα που ακυρώθηκε και πάμε τελικά στη διαδικασία μετά από ατυχή επιλογή της απευθείας ανάπτυξης, εν πάση περιπτώσει σε διαγωνισμό. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα τοποθετηθεί. Θα θέλαμε να μάθουμε αν έχετε κάποιο νέο γι' αυτό. Προφανώς, εφόσον δεν θα προκύψει το ισοθερμικό κάλυμα, έχουμε σημαντική απώλεια θερμότητας. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει έξτρα κόστος για το πετρέλαιο. Θα θέλαμε να μάθουν όλοι οι άνθρωποι αν αυτό έχει υπολογιστεί και δεν θα κλείσει το πολυκατοικίο όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με την χλωρίωση του νερού. Και θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε στους ανθρώπους αν όντως έχουν παραγγείλει τον αυτόματο χλωριωτή, πότε θα τοποθετηθεί αυτός και αν ενδιάμεσα. Ωραία, άρα αυτό έχει λήξει που το ξέραμε. Και θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα που καλό θα ήθελα να το δείτε και επιτόπου. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τους τρόπους ηλεκτροδότησης του πολυκτηρίου. Πρόσφατα πήγα στους πίνακες και στην Τερίτη, πηγαίνουν τα παιδιά μου, δηλαδή δεν είχα μια διάθεση να κάνω λίγη. Όλοι οι πίνακες ήταν προσβάσιμοι από τα παιδιά 100% με τριφασικό ρεύμα, ανοιχτή. Δεν υπάρχει κάποιο πέφτος από ό,τι κατάλαβα ασφαλείας και οργάνωση του όλου ζητήματος. Και στην προσπάθειά μου αυτή να δω τους πίνακες και να δω τι υπάρχει, είδα ότι δεν υπάρχουν ρελέ συνολικά. Υπάρχουν εντοπισμένα μικρά και συμπαρχημένα πίνακες του 80, δεν ξέρω ποτέ είναι, πολύ παλιά η κατάσταση. Και επίσης τα πρόσφατα ανακαινισμένα ΒΣΕ, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που στεγνώνουμε τα χέρια με εξωτερικές παροχές και είναι προσβάσιμα στα παιδιά. Δεν ξέρω πώς μπήκαν μετά την τοποθέτηση. Είναι άκρος επικίνδυνο και πολύ εύκολο να πάθει κάποιος ατύχημα. Οπότε ας το δει κάποιος και ας το παρομολογήσουμε. Ευχαριστώ.